Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Η Αναστασία αποκαλύπτει στην αρετή τη σχέση της με τον Αποστόλη και εκείνη σκάει από τη ζήλια της, ενώ η Δήμητρα και ο Κουράκος πηγαίνουν για φαγητό στην Καλαμάτα και για κακή του τύχη, τους βλέπει ο Δημοσθένης. Στο μεταξύ, ο Λυκούργος καταφέρνει τελικά να μάθει την αλήθεια από τη Χάιδο. Στο μεταξύ, η Αθηνά βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς η Φιλιό συνεχίζει να δέχεται bullying και δεν θέλει να ξαναπάει στο σχολείο. Η Ισμήνη νιώθει ανασφάλεια για τη συνεργασία της με τον Άρη και ο Κωνσταντίνος τη στηρίζει παρά τις αμφιβολίες του. Επίσης, η Χάιδο παίρνει τηλέφωνο τον Λυκούργο, προσπαθώντας να τα βρουν, η στάση του όμως παραμένει ιδιαίτερα σκληρή. Από την άλλη, ο νεοεισερχόμενος Στράτος, με την απειλή όπλου, βιάζει την Αριάδνη καταρακωμένη ψυχολογικά και σωματικά, αποφασίζει να πάει στη Μάνη για λίγες μέρες. Και ο Στάθης δηλώνει έτοιμος να την υποδεχθεί, παράλληλα μετά τα τελευταία γεγονότα που έφεραν το ζευγάρι μέχρι το χείλος του γκρεμού, ο Μάνος με τη Μαρίνα δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Επίσης, θα δούμε την Ειρήνη να ζηλεύει το καινούριο ρολόι της Άννας και ζητά από τον πατέρα της να της αγοράσει το ίδιο, η Ασπασία όμως έχει άλλη άποψη. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ισμήνη προχωράει σε συνεργασία με τον Άρη. Ενώ αυτός δυσκολεύεται να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του στο μεταξύ, η Χάιδο πηγαίνει στο σπίτι του Λυκούργου για να παίξει το τελευταίο της χαρτί, αλλά εκείνος της ξεκαθαρίζει ότι έχουν χωρίσει οριστικά. Η Αριάδνη εμφανίζεται τελικά στη Μάνη και συμφωνεί με τον Στάθη να τη συστήσει ως κόρη ενός φίλου του από το στρατό. Η Χάιδο δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να πείσει τον Λυκούργο για τις απόψεις της περί βεντέτας. Αλλά εκείνος ανένδοτος επιμένει στο χωρισμό. Στο μεταξύ, και η Μαργαρίτα ενημερώνεται για τις εξελίξεις και ο Λυκούργος αποδίδει το χωρισμό σε ασυμφωνία χαρακτήρων. Επίσης, ο Ορέστης εξακολουθεί να δηλώνει ερωτευμένος με τη Δήμητρα, αναγκάζοντας την Ασπασία να του ομολογήσει όσα γνωρίζει για τη Δήμητρα και τον Κουράκο, αφήνοντάς τον με το στόμα ανοιχτό, και φυσικά νιώθει προδομένος από την στάση του μέχρι πρότινος φίλου του. Η Άννα ζητά από τον Αποστόλη να μην μετακομίσει από το πατρικό τους και να συνεχίσει η συγκατοίκησή τους, εκείνος όμως αρνείται. Ο Πότης λέει στην Άννα για τη μυστηριώδη κοπέλα που μπήκε στο καφενείο, υπονοώντας την Αριάδνη, και ότι ο Στάθης την πήρε και έφυγαν μαζί. Στο μεταξύ, η Ασπασία βλέπει το καινούριο ρολόι της Ειρήνης και γίνεται έξαλλη με τον Δημοσθένη, ενώ ο Στάθης ξαναγεί την Αριάδνη και της δείχνει τις ομορφιές της Μάνης. Μοιραία λοιπόν, πατέρας και κόρη έρχονται ακόμα πιο κοντά. Η δουλειά προχωράει. Και ο Άρης προτείνει στην Ισμήνη να πάνε μαζί στην Αθήνα για τις δείξει κάποιες διαδικασίες στην πράξη, ενώ ο Κουράκος ζηλεύει που η Δήμητρα με τον Ορέστη έφαγαν μαζί στο σπίτι του Μάνου, καθώς ο Κουράκος και η Δήμητρα ζουν ένα παράφορο πάθος. Οι συναντήσεις τους, αντί να αραιώσουν, πυκνώνουν και τους βλέπουν διάφοροι στο μεταξύ και οι δύο τους αισθάνονται άσχημα απέναντι στον Ορέστη. Και πολύ περισσότερο ο Γιώργης, που θέλει να του μιλήσει, όμως δεν βρίσκει ποτέ την ευκαιρία, έτσι η Δήμητρα είναι αυτή που παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μιλήσει στον Ορέστη. Δεν είναι σίγουρη ότι ο Κουράκος είναι έτοιμος για μια κανονική σχέση μαζί της, όμως δεν αντέχει άλλο να προσποιείται στον Ορέστη. Όταν του το ανακοινώνει, εκείνος δείχνει αξιοθαύμαστη ψυχραιμία, όμως μέσα του βράζει. Λίγο αργότερα, ο Ορέστης ζητά από τη Δήμητρα να συναντηθούν, με τον Κουράκο να τους παρακολουθεί από μακριά και ζηλεύει. Όταν θα δει τον Ορέστη να πιάνει το χέρι της, τον κυριεύει η ζήλια και θα παρέμβει για να προσπαθήσει με τρόπο να τον απομακρύνει. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, και τότε ο Ορέστης θα ξεσπάσει την οργή του για τον δίθεν φίλο του. Με δύο μπουνιές θα ρίξει κάτω τον Κουράκο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια πολλών, και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, ο ντετέκτιβ ενημερώνει την Ιουλία πως η Αριάδνη είχε σχέση με κάποιον που την κακοποιούσε και εκείνη το λέει στον Στάθη, ενώ η Άννα λέει στη Βασιλική ότι ο Στάθης κυκλοφορεί με μια πιτσιρίκα και της βάζει στο μυαλό περίεργες σκέψεις. Στο μεταξύ, ο Φίλιππος ζητάει τη βοήθεια της Ισμήνης για να τα ξαναβρούν οι γονείς τους, αγνοώντας τους λόγους που τους οδήγησαν στο χωρισμό. Η Βασιλική ντρέπεται για τη φιλοξενούμενη του πατέρα της, μη γνωρίζοντας την ουσία πως η Αριάδνη είναι η ετεροθαλής αδελφή της. Η Αλκμίνη ανακοινώνει στην Αντωνία πως θα γυρίσει στο σπίτι, αλλά με αυστηρά φιλικές διαθέσεις. Στο μεταξύ, ο Στάθης συστήνει την Αριάδνη στον Λυκούργο, ενώ όλο το χωριό κουτσομπολεύει την παρουσία της στο πλευρό του.
η είδηση δεν θα αργήσει να φτάσει και στα αυτιά της αρετής, η οποία θα γίνει έξαλλη. Τέλος ο Στράτος καταφέρνει να μάθει ότι η Αριάδνη κρύβεται στη Μάνη και πηγαίνει να τη βρει. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!